Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πανεύκολο. Εντάξει, καλά. Τι ελπίζεις τώρα εσύ από εδώ και πέρα? Στη επαγγελματική σταδιοδρομία. Δεν ξέρω, εντάξει. Πιστεύω πως τα πήγα καλά. Αλλά θα δείξει. Έδινε η κόρη? Έδινε. Τι λέει? Εντάξει. Εύκολα. Αυτό το διάστημα σχετικά εύκολο. Για μένα αυτό το παιδί που έχει προετοιμαστεί καλά, πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρει. Τώρα πια ό,τι έχουν κάνει, έχουν κάνει. Δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι άλλο. Το βασικό είναι για μένα, αυτό που της λέω, είναι ότι δεν τελειώνει εδώ η ζωή και κάτι να μην πάει καλά. Μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα που σου αρέσουν περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας θα βρει το δρόμο του. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί τα παιδιά με αυτό το σύστημα που υπάρχει ταλαιπωρούνται απίστευτα. Περνάνε ένα χρόνο από τη ζωή τους με φοβερό άγχος, ταλαιπωρία, έξοδα για τους γονείς και δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο τελικά. Δεν ξέρω, αυτό που περνάμε όλοι μας, δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Παιδιά, τι γίνεται, πώς πήγαν οι εξετάσεις? Πώς πήγανε? Πρώτη μέρα, μέτρια τα πράγματα. Ήταν δύσκολο το θέμα? Οι ασκήσεις δεν ήταν δύσκολες. Η έκθεση θεωρώ πως είχε κάποιο βαθμό δυσκολίας. Το θέμα ποιο ήταν? Αυτοεκπαίδευση ήταν τη σημασία της λέξης αυτής και τους τρόπους που μπορούμε να τη διατηρήσουμε στη ζωή μας. Δεν ήταν και τόσο απλό από όσο. Ναι, δεν ήταν τόσο εύκολο θέμα, απλά και δεν υπήρχε και στο σχολικό βιβλίο της τρίτης ηλικίου. Αυτό ήταν δηλαδή το δύσκολο. Εντάξει, οι ασκήσεις ήταν σχετικά εύκολες, δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Έχεις κάποιο στόχο ή για κάποια σχολή συγκεκριμένα? Νομικά θέλω, αλλά τώρα θα δείξει το πού. Αναλύσουμε τα αποτελέσματα. Πιστεύω τα παιδιά με το περισσότερο έχουν γράψει από μέτρους έως κανένας βαθμούς. Εντάξει, εγώ τώρα να σου πω για την έκθεση δεν είναι πολύ το μάθημά μου. Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι ξεκινήσει να είμαι καλά. Φάνηκε εύκολο? Βοήθησε, γιατί και το κείμενο που έδωσε βοήθησε για να γράψει καλύτερα, πολύ περισσότερο στην έκθεση. Και εντάξει, πιστεύω ότι ήταν από τα καλά θέματα. Εσύ είσαι δύσκολη, ελπίζει ότι θα περάσει? Θα δούμε, σκέφτομαι διάφορα τώρα. Θα δούμε. Ανάλογα από το πώς θα γράψουμε. Σκέφτομαι, ανάλογα από το βαθμό που θα γράψει τώρα, σκέφτομαι διάφορες σχόλες. Από πολυτεχνία μέχρι μαθηματικό, φυσικό. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να πάμε καλά. Σε ποια σχολή εσύ θέλεις να περάσεις? Οικονομικά στη Θεσσαλονίκη θέλω εγώ. Είναι λίγο μεγάλη η βάση, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω. Ταλαιπωρήθηκες όλη τη χρονιά? Ναι, λογικό είναι. Τρίτη ηλικίου προσπάθησα να κάνω ό,τι μπορώ. Πολλές ώρες διάβασμα. Ναι. Συνέχεια. Αρκετές ώρες, από το μεσημέρι έως το βράδυ. Και διάβασμα αρκετό. Ευχαριστώ. Γεια σας.